Μένουμε στο θέμα, πάμε στον κύριο Νίκο Μίραλη, ο οποίος είναι εδώ στο στούντιο του Λεπάντο και από το Κοινάλ αλλά και δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Πατρέων. Κύριε Μίραλη, καλησπέρα. Δεν ξέρω καταρχάς αν θέλετε να πείτε κάτι για την περιπέτεια της υγείας της Φόφης Γεννηματά και μετά θα κάνω και τις ερωτήσεις μου. Προφανώς η περιπέτεια υγείας της Προέδρου του Κινήματος Αλλαγής έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο και ειδικά και εμάς που είμαστε στελέχη του χώρου. Μας έπιασε εξ απρόπτου. Θέλω να καταθέσω και εγώ από τη δικιά μου πλευρά την αμέριστη συμπαράσταση και τις ευχές μου για ταχύ ανάρρωση για την Πρόεδρο. Η υγεία είναι πάνω απ' όλα. Αυτή είναι η πιο δύσκολη και μεγάλη μάχη της Πρόεδρου και είμαστε όλοι δίπλα της και ευχόμαστε τα καλύτερα. Το γεγονός ότι αρκετοί έχουν, μάλλον όλοι, έχουν αναστείλει την προεκλογική τους εκστρατεία, τι σημαίνει για εσάς, κύριε Μίραλη? Νομίζω ότι έδειξαν τα αντανακλαστικά τους κατευθείαν και ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Άντρες Ολοβέρδος και ο Χάρης ο Καστανίδης. Από την πρώτη στιγμή της ανακοίνωσης της κακής είδησης, ανέστειλαν τις προεκλογικές τους εκδηλώσεις, τις εμφανίσεις τους στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και έδειξαν αλληλέγγυη στο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει η πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Είναι πολύ σημαντικό, ξέρετε, αυτό να βλέπουμε ότι οι συνυποψήφοι της κάνουν πίσω. Είναι πολύ σημαντικό και συγκινητικό, θα έλεγα. Η έννοια της συντροφικότητας μέσα στο ΠΑΣΟΚ όλα τα χρόνια το διατηρούμε ακόμα. Το διατηρούμε. Αν κάτι έχουμε κρατήσει, νομίζω ότι αυτό μας χαρακτηρίζει. Κάτι άκουσα σήμερα για Γερουλάνου. Ισχύει, έχετε μάθει κάτι? Ναι, επίσημα πλέον. Δεν εικάζουμε. Ο Βασίλης ο Κεγκέρογλου και ο Παύλος ο Γερουλάνος έχουν ζητήσει από την ΕΔΕΚΑΠ μία παράταση μία εβδομάδα για τη συλλογή των 5.000 απαραίτητων υπογραφών για να είναι υποψήφιοι στο κίνημα αλλαγής. Ναι. Και πάλι χωρίς καμία εικασία, δεν αλλάζει η ημερομηνία της εκλογικής διαδικασίας. Δηλαδή πάμε για 5 Δεκέμβρη. Αυτό δεν θα έπρεπε να αλλάξει τώρα που υπάρχει το θέμα αυτό με την κυρία Γεννηματά? Να σας πω κάτι, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να αλλάξει. Είμαστε σε μια χρονική περίοδο που τα πάντα κρίνονται στη λεπτομέρεια. Διανύουμε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Ανά πάσα ώρα και στιγμή ο Πρωθυπουργός μπορεί να μας ευνηδιάσει με εθνικές εκλογές. Έχουμε μπροστά μας το σκαλοπάτι, το εμπόδιο των. Μπορεί να έχουμε διπλές εκλογές. Εκεί θέλω να καταλήξω ότι με την απλή αναλογική ενδεχομένως να πάμε σε διπλές κάλπες. Οπότε το κίνημα αλλαγής πρέπει να είναι πανέτοιμο για ό,τι και αν συμβεί. Έχουμε το χρονικό ορίζοντα μπροστά μας, έτσι ώστε οι υποψήφοι, αν συλλέξουν τις 5.000 υπογραφές, να γυρίσουν την Ελλάδα και αυτοί από την πλευρά τους και να δώσουν το στίγμα τους και να πάμε σε μια μαζική και δημοκρατική διαδικασία, όπως κάνουμε πάντα, για να περάσουμε προς τον κόσμο τα θετικά μηνύματα που περιμένουν να ακούσουν από εμάς. Πιστεύετε ότι η αλλαγή του Προέδρου θα φέρει και αλλαγή στα δικά σας τα ποσοστά και στην ανταπόκριση που θα έχετε πλέον στον κόσμο, δηλαδή θα εμπνεύσει, πιστεύετε, τα παλιά στελέχη σας να επανέλθουν στον χώρο του ΠΑΣΟΚ? Ο στόχος ο δικός μας δεν είναι να επανέλθουν τα παλιά στελέχη, αλλά να επανέλθουν οι παλιοί ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ. Αυτό νομίζω ότι είναι συνετό από όλους μας και περνάει ένα μήνυμα συνολικό και ενωτικό ότι τα στελέχη τα οποία βρήκαν πολιτικό καταφύγιο στο ΣΥΡΙΖΑ ή τη Νέα Δημοκρατία. Α, δεν τα θέλετε αυτά? Όχι, δεν θέλουμε. Δεν έχουμε. Προφανώς η νέα πορεία, η αλλαγή δράσης μας και του τρόπου λειτουργίας του κινήματος αλλαγής, προφανώς δεν πάμε να γυρίσουμε στο παρελθόν. Θέλουμε να χαράξουμε μια καινούργια ρότα. Νομίζω ότι η αλλαγή ηγεσίας πάντα φέρνει μια μεγάλη προσδοκία προς τον κόσμο, σε όλα τα κόμματα. Και στη Νέα Δημοκρατία το είδατε πρόσφατα. Ναι, αλλά βλέπω όμως ότι στο Κοινάλ διατηρείτε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι σας οδήγησαν σε πολύ χαμηλά ποσοστά. Π.χ. τον κύριο Βενιζέλο, ο οποίος είναι κιόλας ο ηθικός αυτουργός, πολιτικά τουλάχιστον, της κατάντιας του ΠΑΣΟΚ λόγω της συνεργασίας του με τη Νέα Δημοκρατία. Να σας πω κάτι, το ΠΑΣΟΚ πλήρωσε τα λάθη του ένα προς ένα. Τον έχετε ακόμα εκεί όμως. Το αυτομαστίγωμα πρέπει να τελειώσει. Τα λάθη μας τα αγαπήσαμε ένα προς ένα. Το ισοζύγιο όμως παραμένει ακόμα θετικό και αυτό το αναγνωρίζει η κοινωνία. Τέλος το αυτομαστίγωμα, έχουμε στόχο μπροστά μας να πείσουμε τον κόσμο ότι αλλάζουμε πρόσωπο, αλλάζουμε στελέχη, μπαίνουμε σε μια νέα γενιά που θα μπει στην πρώτη γραμμή. Ευελπιστούμε αυτό και η δικιά μου ελπίδα είναι να γίνει και σε επίπεδο κορυφής. Εγώ δεν το έχω κρύψει άλλωστε εδώ και 2-3 μήνες. Ανοιχτά έχω εκφράσει την επιθυμία μου και τη στήριξή μου στο πρόσωπο του Νίκου του Ανδρουλάκη, γιατί θεωρώ ότι πλέον το κίνημα αλλαγής στο ΠΑΣΟΚ έχει φτάσει σε μια κατάσταση που πρέπει όντως να έρθει μια αλλαγή φρουράς σε όλα τα επίπεδα. Από την πυραμίδα, από την κορυφή μέχρι κάτω στη βάση. Τον θεωρείτε αντιτσίπρα τον Ανδρουλάκη, δηλαδή επειδή είναι και νέος και έχει, αν θέλετε, μια διείσδυση στην νεολαία ότι μπορεί να αντιμετωπίσει το Τσίπρα
γιατί νομίζω ότι εκεί είναι ο αντίπαλός σας. Ο στρατηγικός και ιδεολογικός αντίπαλος που πρέπει ναι, να χωρίσουμε... είναι η Νέα Δημοκρατία, αλλά εντάξει. Η Νέα Δημοκρατία ήταν... Τα είχατε φτιάξει κάποτε ήταν μαζί. Είναι και θα είναι. Και ο ΣΥΡΙΖΑ τα έφτιαξε με τους ΑΝΕΛ. Στα χρόνια της κρίσης ήταν... Ναι, αλλά τους έφαγε τους ΑΝΕΛ. Ενώ εσάς σας έφαγε η Νέα Δημοκρατία. Εκείνο είναι το θέμα. Εντάξει, δεν θα πάμε να φάμε κανέναν εμείς. Εμείς πάμε να μεγαλώσουμε τα ποσοστά μας. Ενώ ότι αποδειχθήκατε εκεί μικρό ψαράκι. Αυτό λέω. Δυστυχώς η κρίση εμάς μας τύχησε πολύ περισσότερο από όλα τα άλλα κόμματα. Δηλαδή πλήρωσε την κρίση, την οικονομική και την αξιακή, το Πασόκ περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο κοιτάξτε, κόμμα. Κοιτάξτε, και τώρα έχουμε την πανδημία για παράδειγμα με πολλές βολές κατά του Μητσοτάκη και πολλές ευθύνες που το επιρρύπτουν αρκετοί, αλλά διατηρεί υψηλά ποσοστά και κατά τα γκάλοπ μεγάλη διαφορά. Να σας πω την αλήθεια, εγώ που είμαι στην κοινωνία και τουλάχιστον σε επίπεδο Χαΐας, βλέποντας και το ρεύμα το οποίο είχε η Νέα Δημοκρατία στις προηγούμενες εθνικές εκλογές και πολλοί ψηφοφόροι, πρώην ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ βρήκαν καταφύγιο πολιτικό στη Νέα Δημοκρατία, βλέπω ότι αυτό το πράγμα το οποίο η απεικόνηση των δημοσκοπήσεων δεν ανταποκρίνεται στην κοινωνία. Θεωρώ ότι η διαφορά είναι πλασματική. Το ΣΥΝ 12 πόσο να γίνει? Έχετε κάνει σπουδές, ξέρετε τα μαθηματικά. Πόσο να γίνει αυτό δηλαδή? Πολλά μπορεί να γίνει. Μέχρι το μισό. Πολλά μπορεί να γίνει. Και πάλι μπροστά είναι. Πολλά μπορεί να γίνουν και όπως σας είπα, έχουμε μπροστά μας και το σκαλοπάτι της απλής αναλογικής, όπου τα πάντα μπορούν να συμβούν. Και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία θέλουν ένα κίνημα αλλαγής, ένα ΠΑΣΟΚ μικρό και χρήσιμο που να προσπαθούν να το προσετεριστούν. Εμάς ο στόχος μας είναι ένας. Να ξαναγίνετε μεγάλη. Να γίνουμε μεγάλη παράταξη προοδευτική, η οποία θα απλώσει τα πλοκάμια της προς όλη την ελληνική κοινωνία. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος δεν πηγαίνει να ψηφίσει στην κάλπη. Υπάρχουν όντως πάρα πολλοί άνθρωποι που σου λένε ψηφίζω ΣΥΡΙΖΑ, δεν είμαι ΣΥΡΙΖΑ και περιμένω κάτι από το ΠΑΣΟΚ για να γυρίσω εκεί, στο σπίτι μου, εκεί που ήμουν πάντα. Αυτά, σε αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να στοχεύσουμε. Στους μη προνομίκους της δικής μας εποχής. Τότε κάντε το και ΠΑΣΟΚ να τελειώνετε. Νομίζω θα συζητηθεί και αυτό και στα όργανα και στην Κεντρική Επιτροπή. Το και... θέλει ο Ανδρουλάκης. Δεν μπορώ να σου το απαντήσω αυτό, το θέλει ο Ανδρουλάκης, αλλά νομίζω αν ρωτήσετε τον οποιοδήποτε κάτω στη βάση. Ο Λοβέρδος το είπε. Ο Λοβέρδος το είπε, αλλά άνθρωποι που πήγαινε μαζί του και το στηρίζουν ανοιχτά δεν ήταν στο ΠΑΣΟΚ και αν δείτε στο δημόσιο διάλογο ότι πόσο υπέρμαχοι είναι του να παραμείνει το κίνημα αλλαγής. Θα τα βρούμε αυτά μέσα στα όργανα. Σημασία δεν έχει μόνο το όνομα, σημασία έχει οι πολιτικές οι οποίες θα εκφράζεις. Να λέγεσαι κίνημα αλλαγής δηλαδή ότι... και να έχεις τις σοσιαλιστικές και προοδευτικές πολιτικές, οι οποίες, όπως σας είπα, θα σου δώσουν το δικαίωμα να προσετεριστείς και πάλι τις κοινωνικές ομάδες οι οποίες σου έχουν γυρίσει την πλάτη. Πέρασαν 10 χρόνια. Να το πεις ΠΑΣΟΚ και να ασκείς πολιτικές συντήρησης. Το καταλαβαίνω, αλλά έχουν περάσει 10 χρόνια από την κρίση την οικονομική, από το τέλος του ΠΑΣΟΚ κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης. Άρα λοιπόν νομίζω ότι μπορείτε να κάνετε την επιστροφή αυτή, την οποία ίσως να ζητά ο κόσμος. Και ίσως ήταν και ένα λάθος το δικό σας το να μην παραμείνετε πιστοί στο ΠΑΣΟΚ, έστω και αν είχατε φάει πολλές πολιτικές φαλιάρες. Ας το κρίνει ο κόσμος αυτό. Ας το κρίνει ο κόσμος. Εγώ θα μείνω και πάλι στις πολιτικές. Αυτές οι οποίες είναι που στο τέλος της ημέρας μένουν στον κόσμο. Τα πρόσωπα και τι πολιτικές εκφράζουν. Η ανανέωση στο στελεχειακό δυναμικό από τα όργανα, από τη βάση, μέχρι και στους βουλευτές μας, μέχρι και στην κορυφή της πυραμίδας, στον αρχηγό μας, νομίζω θα μας δώσει μια απαραίτητη πνοή, την οποία θα φανεί και στα ποσοστά των εθνικών εκλογών, όποτε και αν αυτές γίνουν. Φοβάστε ότι μπορεί να έχετε μάλλον και κάποιες ρογμές στη συνοχή σας λόγω των αποτελεσμάτων? Λοιπόν, η πραγματικότητα είναι ότι το 2017 η διαδικασία την οποία κάναμε, το άνοιγμα και το κάλεσμα στις κεντροαριστερές δυνάμεις της χώρας, δεν είχε το αποτέλεσμα το επιθυμητό. Άνθρωποι ήρθανε, μπήκανε, συμμετείχανε και έφυγαν και πλήγωσαν την παράταξη. Νομίζω ότι οι τρεις υπάραχοντες υποψήφοι και οι δύο ενδιαφερόμενοι, ο Βασίλης ο Κεγκέρογλου και ο Παύλος ο Γερουλάνος, θα πρέπει να εγγυηθούν στη βάση και στα στελέχη ότι οποιαδήποτε και αν είναι το αποτέλεσμα, η επόμενη μέρα θα μας βρει όλους μαζί. Ένας θα είναι ο πρόεδρος. Πεδίο για να υπάρχουν εσωκομματικές διαμάχες μετά την 5η Δεκέμβρη δεν υπάρχουν. Δεύτερες σκέψεις για παζάρεμα του ποσοστού προς άλλα κόμματα δεν υπάρχει και θα μας βρουν αντιμέτωπους οποιοδήποτε και αν το έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του. Ναι, μαθαίνω όμως επίσης ότι έπεσε πρόταση ακόμα και για τον Γιώργο Παπανδρέου. Η αλήθεια είναι ότι ο Γιώργος Παπανδρέου, ο τελευταίος αυτοδύναμος πρωθυπουργός από την παράταξη τη δικιά μας, καλώς ή κακώς έχει αφήσει το στίγμα του στην ελληνική κοινωνία με τα πεπραγμένα του με τη διετία 2009-2011 και πολλοί κόσμοι πιστεύουν ότι δικαιούται μια δεύτερη ευκαιρία. Πάντα το όνομα Παπανδρέου σε όλες τις διαδικασίες που ανοίγουν για αρχηγό στο κίνημα αλλαγής στο ΠΑΣΟΚ, πάντα θα ακούγεται το όνομά του και είναι και εύλογο.
Δεν χρειάζεται κανέναν άνθρωπο ο Γιώργος Παπαδρέου για να εκφράσει αν θα είναι υποψήφιος ή όχι. Θα το ζυγίσει ο άνθρωπος. Πιστεύω ότι έχουμε μπροστά μας, αν πάρει και παράταση μια εβδομάδα. Πιστεύετε ότι δεν τον έχουμε καταλάβει ακόμα καλά στην Ελλάδα, γιατί ξέρετε, είδατε ότι λιδωρείται σε πολλές περιπτώσεις ο Παπαδρέου. Τον λιδωρούν, όμως στο εξωτερικό είναι περιζήτητος. Μα πραγματικά δεν το συζητάμε ότι είναι περιζήτητος, γιατί ο άνθρωπος είναι πιο μπροστά και από την εποχή του. Και οι τομές. Εδώ όμως λιδωρείται. Εντάξει, εδώ κάποιες φορές ο Έλληνας προτιμά να ακούει ψέματα παρά την αλήθεια και να ικανοποιείται με ένα αφήγημα το οποίο είναι πλασματικό. Ο Παπαντρέου έκανε το μέσο το 2009, τα έβαλε με το κατεστημένο, προσπάθησε να συμμαζέψει το κράτος, το πλήρωσε και η παράταξη, έβαλε τη χώρα πάνω από το κόμμα. Νομίζω ότι η δικαίωση του Παπαντρέου στα μάτια της ελληνικής κοινωνίας έχει έρθει. Και τουλάχιστον εντός της παράταξης αυτό το κεφάλαιο νομίζω ότι είναι κατανοητό προς όλους μας, ότι ο Παπαντρέου είναι κομμάτι αναπόσπαστο του ΠΑΣΟΚ και είναι κομμάτι αναπόσπαστο του κινήματος αλλαγής. Λέω, θα μπορούσε ας πούμε, να αναλάβει ως μεταβατικός πρόεδρος. Τι εννοείται, από τώρα μέχρι την 5η Δεκεμβρίου. Δεν ξέρω κατά πόσο η φόφη γεννηματά με το πρόβλημα υγείας το οποίο έχει, αν θα μπορέσει μέχρι την 5η Δεκεμβρίου, αλλά αυτό σας είπα είναι μέσα στα όργανα. Δεν μπορώ να εικάσω κάτι και δεν θέλω να προδικάσω. Εύχομαι πραγματικά η φόφη γεννηματά μέχρι την 5η Δεκεμβρίου να είναι όρθια και να είναι όρθια και το εύχομαι μέσα από την καρδιά μου. Καλά, όλοι το θέλουμε αυτό προς Θεού. Έτσι, και ανθρώπινα και πολιτικά έτσι, είναι χρήσιμη η φόφη γεννηματά και μάλιστα είχε κάνει και πολλά βήματα πρώτα τελευταία, έχει αλλάξει πολύ. Και μου άρεσε πολύ και οι ομιλίες σας. Δηλαδή είχε ένα άλλο ύφος και μία άλλη πολιτική γραμμή που πραγματικά νομίζω ότι ενέπνεε από το χώρο σας, στο κέντρο δηλαδή. Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι πραγματικά το πιστεύω ότι η πορεία της φόφης γεννηματά στο ΠΑΣΟΚ, στο κίνημα αλλαγής, στο μέλλον θα γραφτεί με χρυσά γράμματα. Γιατί όντως, εάν υπάρχουμε σήμερα, σε αυτά τα ποσοστά, στο 8%. Το οφείλουμε σε αυτήν. Εάν το 2015 δεν έμπαινε μπροστά η φόφη γεννηματά, θα ήμασταν εκτός Βουλής. Αυτή μας μάζεψε, μίλησε στην καρδιά του Πασοκατζή, ξύπνησε το συνέστημά μας, χώρισε τις σήκωσε γραμμές απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και με το στίγμα της και με το αφήγημά της και με την πορεία της και με την δράση μας ένωσε. Μια και σας έχω εδώ μια τελευταία ερώτηση ως Δημοτικός Σύμβουλος, τι γίνεται, πώς τη βλέπετε την Πάτρα, ο Πελετίδης λέει για ανάπλαση κέντρου, θα το δούμε και σε λίγο στο ρεπορτάζ, κάνει έργα, αυτά λέει. Εγώ, ως κομμάτι της αντιπολίτευσης και με την ιδιοσυγκρασία τη δικιά μας, η οποία λέει ότι ποτέ να μην λέμε όχι σε όλα, να είμαστε θετικοί σε ό,τι καλό γίνεται και να ασκούμε μια φυσιολογική κριτική σε ό,τι, με ό,τι διαφωνούμε. Νομίζω στα σημεία τα οποία διαφωνούμε, το λέμε περίτρανα και δεν κρυβόμαστε. Ας πούμε ένα παράδειγμα. Οι δράσεις για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση. Ένα μεγάλο κομμάτι που ο Δήμος Πατρών είναι απ' όλα. Πάμε τώρα στο σήμερα, στο ποδηλατόδρομο, στις μελέτες για το λιμάνι, σε όλα υπάρχουν προβλήματα. Ο Πελετίδης έχει κερδίσει ένα πράγμα, έχει κερδίσει ότι έχει μια λαϊκή αποδοχή. Αλλά σε όλα τα μεγάλα έργα πνοής, τα οποία αφορούν την Πάτρα και μπορούν να της δώσουν μια αλλαγή κατεύθυνσης, να φύγει μπροστά η Πάτρα, ο Πελετίδης και η παράταξή του στέκεται εμπόδιο. Για ποιο λόγο δεν κάνετε έτσι πολύ ισχυρή αντιπολίτευση ως... Κάνουμε και το τονίζω. Δεν κάνετε και πολύ. Να σας πω κάτι. Δηλαδή ο Ρόρος ας πούμε, ο Ψωμάς, ο Νικολόπουλος φαίνονται σχεδόν κάθε μέρα. Να σας πω κάτι. Εσείς κάνετε ένα δελτίο τύπου κάθε μήνα. Να σας πω κάτι. Αν κάνεις... Το λέω χαριτολογώντας, ναι, αλλά... Δεν διαφωνώ και το δέχομαι και την ακούω και την κριτική από όλους. Όταν κάνεις σε οτιδήποτε συμβαίνει κριτική και αντιπολίτευση, όταν θα έρθει η ώρα σε ένα μεγάλο θέμα να δείξεις πραγματικά τη διαφωνία σου και να την προτείνεις κάτι, δεν θα σε ακούει ο κόσμος. Δηλαδή, όταν του λες συνέχεια ότι φταίς, δεν κάνεις αυτό σωστά, δεν κάνεις αυτό σωστά, δεν κάνεις τίποτα σωστά, δεν γίνεται να μην κάνει και τίποτα σωστά. Κάνει. Αλλά στα μεγάλα έργα τα οποία μπορούν να αλλάξουν την πνοή και την κατεύθυνση της Πάτρας, παίρνουν υπότομη δεν η βαθμολογία τους. Ακόμα και στην αντιμετώπιση από τις πλημμύρες. Τους έχουμε καταστήσει σαφές και με δελτία τύπου και με ενημερώσεις και οι πρόεδροι μας που έχουμε στις τοπικές κοινότητες. Εμείς είμαστε σε μια προσπάθεια. Εγώ δεν περίμενα, παραδείγματος χάρη, στο χωριό μου στο Ρίο να πλημμυρίσει παραλία εκεί και μετά να βγάλω φωτογραφίες και να αποπλημμύρισε. Πήραμε τηλέφωνο τη Δημοτική Αρχή και τους είπαμε ότι πρέπει να. Για την οδό που συνέβη. Για του άλλου δρόμου, λέτε. Εντάξει, να σου πω και είναι και ο καθένα πώ το αντιλαμβάνεται. Εμείς δηλαδή, αν ήμασταν Δημοτική Αρχή, δεν θα θέλαμε από την αντιπολίτευση να μας πυροβολάει για το αυτονόητο. Να δούμε τι μπορούμε να συνθέσουμε και τι όχι. Εγώ, ας πούμε, παραδείγματος χάρη στον πολιτικό οργανισμό που είμαι μέλος, μου είχε δεσμευτεί η πρόεδρος ότι εάν προσλάβουν την Πάντα ξανά, της είπα ότι θα ψηφίσω τον προϋπολογισμό και τα έργα τα οποία θα κάνετε, δηλαδή το πρόγραμμά σας, εφόσον γιατί βάζω σε πρωτάρχουσα στόχο και θέση να κάνουμε κάτι, ναι, γιατί αυτό θεωρούσα ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι ως αντιπολίτευση
Και κάνω πίσω σε κάποια άλλα πράγματα που μπορούν να έχουμε διαφωνίες. Οι άλλες παρατάξεις με το που κάνουμε διοικητικό συμβούλιο έχουν ξεκινάει. Δεν κάνει σωστά αυτό, δεν κάνει σωστά. Έχουν και αυτοί ένα ιδεολογικό αφήγημα. Αυτή είναι. Τους ψήφισε ο λαός, τους 70%. Να το σεβαστούμε. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε, πρέπει να πείσουμε τον πατρινό ότι μήπως πρέπει να ανεβάσει τα στάνταρτ σου. Μήπως πρέπει να δει και έναν άλλο δρόμο. Μήπως η πατρά έχει ανάγκη ένα άλλο αφήγημα για την πόλη. Να διευρύνει τους ορίζοντες. Νομίζω αυτό. Κοιτάξτε, με βάση τα ποσοστά. Ο πατρινός είναι ικανοποιημένος. Με βάση τα ποσοστά, επαναλαμβάνω έτσι. Νομίζω έτσι ότι. Νιώθει, θα σας πω κάτι. Από την πρώτη στη δεύτερη θητεία, ο κόσμος λίγο πολύ στο χρωστάει. Αυτό έχει δείξει και η ιστορία. Από τη δεύτερη στην τρίτη. Με τόσο μεγάλο ποσοστό. Είναι πιο αύστηρος. Ήταν μεγάλο το ποσοστό του. Εμείς κάναμε την αυτοκριτική μας, είδαμε που κάναμε λάθη. Νομίζω ότι έχουμε μια δημιουργική αντιπολίτευση αυτά τα δύο χρόνια και θέτουμε και ορίζοντα για την επόμενη εκλογική διαδικασία. Αλλάζει εντελώς το σύστημα. Το ξέρετε ότι η απλή αναλογική αποτελεί πλέον τέλος για την αυτοδιοίκηση. Για να κατεβάσει ψηφοδέλτιο και παράταξη χρειάζεται τουλάχιστον 300 υποψήφιους διαμερισματικούς συμβούλους. Οπότε δεν θα υπάρχουν 10 παρατάξεις. Και αυτοί οι οποίοι δεσμεύονται από σήμερα ότι σε δύο χρόνια θα είναι υποψήφοι, καλά θα κάνουν το ζυγίσουν πολύ πριν ανακοινώσουν. Εννοείται για τις μικρές παρατάξεις, έτσι. Δεν θα βρουν 300 δηλαδή. Λίγο να του ζυγίσουν. Δηλαδή στην πολιτική αυτή τη στιγμή νομίζω ότι αν ρωτήσετε και τον ίδιο τον κύριο Πελετίδη, τον δήμαρχο, είσαι σίγουρος ότι θα είσαι υποψήφιος σε δύο χρόνια από τώρα. Νομίζω δεν θα σας απαντήσω ότι είμαι σίγουρος. Δεν μου απάντησε, τον ρώτησα. Γιατί είναι έξυπνος πολιτικός. Εντάξει, λέτε να μην βγει ο Πελετίδης 300 άτομα. Δεν ξέρω πώς είναι τα πράγματα σε δύο χρόνια από τώρα. Είναι τόσο κινούμενη η πολιτική, ρευστά, σαν την άμμο, ρευστά. Και να σας πω και κάτι, και στο δικό μας πολιτικό χώρο, στο ΠΑΣΟΚ, στο Κίνημα Αλλαγής, στην Προοδευτική Παράταξη, έχοντας μπροστά μας τις εσωκομματικές εκλογές, έχοντας αύριο τις εθνικές εκλογές, νομίζω αυτοί οι δύο παράγοντες θα παίξουν τεράστιο ρόλο για το πώς θα κατέβει η οποιαδήποτε παράταξη η οποία υπάγεται στο Κίνημα Αλλαγής στο ΠΑΣΟΚ σε όλο το. Στην αυτοδιοίκηση στο Πανελλήνιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Και πάλι πολύ. Εύχομαι στη Φόφη τη γεννηματά να είναι γερή και δυνατή. Και εμείς ευχόμαστε. Λοιπόν, να πάμε τώρα σε ένα θέμα το